Εντάλματα σύλληψης για 42 δημοσιογράφους εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές, επεκτείνοντας τις ακαθαρίσεις και στα μέσα ενημέρωσης μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Η γνωστή σχολιαστής και πρώην βουλευτής Ναζλή Ιλιτσάκ περιλαμβάνεται μεταξύ των 42. Οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει σε διαθεσιμότητα, συλλάβει ή θέσει υποέρευνα πάνω από 60.000 στρατιώτες, δικαστικούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Εδώ μεταξύ δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη μετά από κάλεσμα του κυβερνώντος κόμματος αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα υψώσουμε τη φωνή μας αν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας καταπατηθούν και εφαρμοστούν τα όσα εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Για την ώρα παρακολουθούμε την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά στο πραξικόπημα του Γκιουλέν, η χώρα μας γλίτωσε από μεγάλα προβλήματα. Μαζί με τις κόκκινες τουρκικές σημαίες που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης, οι διαδηλωτές ύψωσαν και φωτογραφίες του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.